Καλησπέρα σας. Γενική Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, εκπρόσωποι όλων των σωματείων και φορέων του ΕΚΠΑ, εκ μέρους του Φοιτητικού Συλλόγου Φιλοσοφικής, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε κατά πρώτον του ΚΚΕ για την παρουσία του σήμερα εδώ, το γεγονός ότι ακούει με ενδιαφέρον τα προβλήματα και τις αγωνίες μας. Ξέρουμε πως σε όσα σήμερα αναδείξουμε θα είστε δίπλα μας για να παλέψουμε. Το ξέρουμε γιατί το κάνετε σταθερά και με συνέπεια. Και είναι μια ευκαιρία σήμερα να σας ευχαριστήσουμε γι' αυτό. Θα ήθελα να ξεκινήσω από το κυριότερο θέμα που απασχολεί εμάς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Πλάι φυσικά σε όλα όσα βασανίζουν όλο τον κόσμο και όσοι είμαστε εδώ. Και είναι η αβάσταχτη πια ακρίβεια, τα πανάκριβα νίκια, οι φουσκωμένοι λογαριασμοί, το σπίτι μας που μπορεί να βγαίνει στο σφυρί από τα διάφορα κοράκια. Και είναι φυσικά αν με το πτυχίο μας μπορούμε να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον από αυτό των γονιών μας. Αν θα καταφέρουμε να εργαστούμε πάνω σε αυτό που σπουδάζουμε και αγαπάμε, που στερούμαστε και παλεύουμε καθημερινά για να καταφέρουμε να τα απεξέλθουμε. Για παράδειγμα, γιατί εμείς που σπουδάζουμε στο ιστορικό αρχαιολογικό να βλέπουμε δυσίωνη την προοπτική να εργαστούμε με δικαιώματα στο αντικείμενό μας. Είμαστε περιττοί, όπως εμέσως πλην σαφώς λέει συχνά πυκνά το Υπουργείο Παιδείας για τις λεγόμενες καθηγητικές και ανθρωπιστικές σπουδές. Γιατί οι δεκάδες χιλιάδες απόφοιτοι καθηγητικών σχολών δεν μπορούμε να εργαστούμε στη δημόσια εκπαίδευση και πίζουμε στα ιδιαίτερα ανασφάλιστη, ενώ οι μαθητές κάνουν μάθημα σαρδελοποιημένης 25 και 27 τμήματα και ο απόφοιτος της Γαλλικής Φιλολογίας διδάσκει ιστορία για να βγει το πρόγραμμα. Γιατί σε μια χώρα με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, με εκατοντάδες αρχαιολογικούς χώρους, με δυνατότητες να ανακαλυφθούν και να διατηρηθούν νέα ευρήματα, ο απόφοιτος της αρχαιολογίας, αν ποτέ δουλέψει, θα πρέπει να τα πλασάρει ως τουριστικό προϊόν σε τουρίστες πελάτες. Οι σπουδές μας δεν είναι μια παρένθεση στη ζωή μας για να συνεχίσουμε μετά να δουλεύουμε σε τηλεφωνικά κέντρα, σε εμπορικά καταστήματα ή στον επιστημισμό, όπως σήμερα συμβαίνει με το 47% των φοιτητριών και των φοιτητών, που σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα εργαζόμαστε παράλληλα με τις σπουδές μας. Και είναι ορατό πια πως η μετατροπή των πτυχίων μας σε προσόντα που μας αναγκάζουν να κυνηγάμε τελείωτες πιστοποιήσεις είναι αυτή ακριβώς που κάνει τα πτυχία μας κορνίζα. Ζούμε τις συνέπειες της υλοποίησης της πολιτικής όλων των κυβερνήσεων που ακολουθούν πιστά τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετατρέπουν τα πτυχία μας σε ένα πιστοποιημένο προσόν και αποσπούν επαγγελματικά δικαιώματα από τα πτυχία μας. Για παράδειγμα, είναι εδώ και χρόνια επιδίωξη του κράτους να αποσπαστεί η παιδαγωγική επάρκεια από τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών για να την πληρώνουμε μετά σε πανάκριβα πιστοποιητικά. Όμως αυτό αποτελεί και μία ακόμα απόδειξη τι μπορούμε να καταφέρουμε με το συλλογικό, οργανωμένο αγώνα, προβάλλοντας και διεκδικώντας το δίκιο μας. Από το 2015, που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το επιχείρησε για πρώτη φορά και στη συνέχεια Νέα Δημοκρατία με το νόμο πλαίσιο της Κεραμαίος, δεν έχει περάσει η απόσπαση παιδαγωγικής επάρκειας από τα πτυχία μας. Έχει μείνει στα χαρτιά και θα συνεχίσουμε μέχρι να το πάρουν πίσω. Το ίδιο θα κάνουμε και με τις προβλεπόμενες διαγραφές φοιτητών. Ας το ξέρει και το Υπουργείο, δεν θα περάσουν. Αφού όμως τους απασχολεί τόσο πολύ το πώς θα είμαστε παιδαγωγικά επαρκείς για να διδάξουμε στα σχολεία, γιατί δεν προσλαμβάνουν μέλη ΔΕΠ για τη διδασκαλία παιδαγωγικών μαθημάτων σε όλες τις καθηγητικές σχολές? Γιατί φτάνουν στο σημείο να αλλάζουν κάθε χρόνο προγράμματα σπουδών ανάλογα με το ποια μέλη ΔΕΠ υπάρχουν ελαίο υποστελέχωσης? Γενική Γραμματέα, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, εκπρόσωποι όλων των σωματείων και των φορέων, κάθε μέρα οι φοιτητές αντιμετωπίζουμε τις συνέπειες της διαχρονικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων, της υποχρηματοδότησης, της υποστελέχωσης, της εμπορευματοποίησης των σπουδών μας, που μας μετατρέπει από φοιτητές σε πελάτες. Επομιζόμαστε ένα τεράστιο κόστος σπουδών, πλάι στο τεράστιο κόστος ζωής, και δεν υπάρχει καμία στήριξη από την πολιτεία για να καταφέρουμε να τα βγάλουμε πέρα. Για παράδειγμα, σε 6 τμήματα της φιλοσοφικής, σε αυτά των ξενογλώσσων, δεν αρκεί να διαβάσεις για να πάρεις το πτυχίο. Πρέπει να έχεις και βιβλία να διαβάσεις. Και αυτά στα συγκεκριμένα τμήματα δεν παρέχονται δωρεάν, αλλά πρέπει να τα πληρώσουν οι φοιτητές από την τσέπη τους. Και όλοι ξέρουμε ότι δεν μιλάμε για μικρό κόστος, τα πληρώναμε άλλωστε και στο σχολείο τα ξενόγλωσσα βιβλία. Θεωρείται κόστος να έχουμε επαρκείς και κατάλληλες υποδομές, γι' αυτό στηβαζόμαστε κατά εκατοντάδες σε ακατάλληλα αμφιθέατρα, όπως συμβαίνει αυτές τις μέρες στο τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας. Είναι αποκαλυπτικό ότι το αμφιθέατρο της βιβλιοθήκης που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή δεν παραχωρείται για μάθημα στους φοιτητές των δωρεάν προγραμμάτων,
αλλά δίνεται για μάθημα του ξενόγλωσσου προπτυχιακού με δίδακτρα. Εκεί που υπάρχει χρήμα, βρίσκονται υποδομές. Για τις σπουδές τις δικές μας δεν δίνεται φράγκο. Αυτό είναι το πανεπιστήμιο επιχείρηση. Ενώ η συντήρηση και η καθαιρότητα του κτηρίου ταυτόχρονα έχουν παραδοθεί σε εργολάβους. Σε ένα από τα μεγαλύτερα κτίρια της Αττικής, εδώ στη Φιλοσοφική, αναλογούν ελάχιστες καθαρίστριες με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Που παρά την τεράστια προσπάθεια που κάνουν αυτές οι γυναίκες να κρατήσουν τη σχολή μας καθαρή, τρέχει μία σε κάθε όροφο, αφού αυτή είναι η αναλογία περίπου για να προλάβει. Είναι ντροπιαστικές εικόνες που έχουμε δει κατά καιρούς στη σχολή, με τα σκουπίδια να ξεχυλίζουν στους διαδρόμους, γιατί περιμέναμε να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για να αναλάβει ο επόμενος εργολάβος. Περιμένουμε τους διαγωνισμούς και τους εργολάβους μήνες για να γίνει ακόμα και πιο απλή επισκευή, όπως η αναγκαία συντήρηση του κλιματισμού, της θέρμανσης, η επισκευή των ασανσέρ ή των τουαλετών της σχολής. Μας γεμίζει οργή να μην δίνεται φράγκο για τις σπουδές μας, ενώ εμείς και οι γονείς μας πληρώνουμε κάθε μέρα μισό εκατομμύριο ευρώ για να υπάρχει ελληνική φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα, για να συμμετέχει στη σφαγή λαών και να μπλέκει τη χώρα μας σε μεγάλους κινδύνους. Έχουμε καταλάβει καλά ότι το δικαίωμά μας στις σπουδές και στη ζωή δεν χαρίζεται, αλλά κατακτιέται μέσα από το συλλογικό αγώνα. Ξεκινάμε μια νέα χρονιά με πολλά προβλήματα που συσσωρεύονται, αλλά και με νέα ορμή, με σιγουριά πως τα καλύτερα είναι μπροστά μας και θα τα κερδίσουμε τους αγώνες μας. Σας ευχαριστώ πολύ.